πατήρ της εκκλησίας έρχεται και κάνει μια ερμηνεία και λέει ότι αυτή είναι η ερμηνεία σε αυτό το χωρίο σταματάω εκεί δηλαδή πλέον δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί καμία θεολογική προσπάθεια τελειώσαμε με αυτό όχι όχι βέβαια μπορώ να ακούσω τι λένε και άλλοι πατέρες τι λένε και άλλοι θεολόγοι αλλά να ξέρω το πλαίσιο δηλαδή να είμαι εγώ όριμος έτσι ώστε να, όταν ακούσω και κάτι που λέει κάποιος θεολόγος να μπορώ να κρίνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ κρίνω, διακρίνω ότι αυτό που λέει τώρα κάτι δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν μ' αρέσει αυτό που λέει. Καταλάβατε, αυτό όμως για να το καταφέρεις χρειάζεται το ίδιος να είσαι πάρα πολύ, να το πω ψαγμένο και στα ερμηνευτικά και στα πνευματικά σου. Για να σου δίνει σημείο ότι εδώ αυτός πράγματι μιλάει πατερικά. Θυμάμαι που μας έλεγε ο μακαριστός ο δεσπότης μας «Μπορείς μου λέει <coughs> για δέκα χρόνια να κάνεις γέροντά σου το χρυσόστομο». Ποιο χρυσόστομο λέω. Τον ιερό χρυσόστομο μου λέει. Δηλαδή για δέκα χρόνια να διαβάσεις όλες τις ερμηνείες του χρυσόστομου στην Αγία Γραφή. Αν μου λέει το κάνεις αυτό μετά θα μιλάς ως Χρυσόστομος. Θα είναι τόσο ποτισμένη μέσα η σκέψη σου από το έργο του Χρυσόστομου. Διαβάζω τους πατέρες, έχω όμως και ανοιχτό, ανοιχτή τη σκέψη μου και για άλλες ερμηνείες. Υπάρχουν πατέρες οι, οποίες, οι οποίοι δεν ήξεραν εβραϊκά. Πολλοί πατέρες δεν ήξεραν της Εκκλησίας, δεν ήξεραν εβραϊκά. Έρχεται τώρα η επιστήμη, η γλωσσολογία και λέει ότι αυτή η λέξη ερμηνεύεται και έτσι. Με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει όταν βλέπω στο κείμενο τέτοιες λέξεις. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Το έκανα κάποτε αυτό, το είπα σε κάποιου ανθρώπους και λίγο με παρεξήγησαν. Ό,τι λένε οι πατέρες μου λέει. Άκουσες λέω εγώ να λέω ότι δεν εμπιστευόμαστε τους πατέρες. Μα πρώτο το είπα. Και λέω ό,τι λένε οι πατέρες, τίποτα πέραν αυτού. Όχι έτσι, αυτό δεν είναι επιστήμη. Ο επιστήμονας είναι ανοιχτός. Και ακούει. Μπορεί να ακούει. Μπορεί να προσλαμβάνει και βέβαια να διακρίνει αυτά που ακούει. Η Ορθόδοξη Ερμηνευτική, εκτό από τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματο, που αποτελεί την πρώτη στη βάση προσέγγιση των ιερών κειμένων, είναι ανοιχτή και στα αποτελέσματα ερευνών παράλληλων επιστημονικών πεδίων. Ε, συνεχίζω σε αυτό που έλεγα πριν, έτσι. Όπω για παράδειγμα η Αρχαιολογία, των οποίων μάλιστα τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν. Ή αμφισβητούν διηγήσεις στη βίβλο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, ε, μεγάλη αναφορά σε ε, επιστήμονες επιστημονικ-, οι οποίοι λένε, ας πούμε προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι ήταν αυτή η έξοδος από την Αίγυπτο. Πώς άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα. Τι ήταν αυτό. Δεν λένε ότι δεν το έκανε ο Θεός. Αλλά λένε ότι μπορεί να υπήρξε ένας αέρας εκείνος, ένα φαινόμενο φυσικό, το οποίο διαχώρισε τα νερά. Αλλά δεν αμφισβητούμε ότι αυτό έγινε με, με την πρόνοια του Θεού, καταλάβατε. Άρα μην μη, μη το πάμε συγκρουσιακά. Μπορεί να συνθέτει ή όταν αμφισβητεί, αυτό δεν με φοβίζει εμένα. Όταν έρχεται η επιστήμη και λέει, ο άνθρωπος τελικά δεν έγινε με αυτόν τον τρόπο. Δεν, αμφισβη... δεν έχω θέμα πάνω σε αυτό. Δεν με απασχολεί αυτό. Αυτό μπορεί να λέει αυτό που νομίζει. Έτσι. Εμένα όμω με βάζει σε διαδικασία έρευνα. Καταλάβατε. Να πάω να ψάξω πιο πολύ αυτό που με, που με απασχολούσε. Αυτό που ερευνάω. Δηλαδή, ή έρχεται και επιβεβαιώνει τη βίβλο, οπότε εκεί είναι χαρά σε Ευαγγέλια, ή έρχεται να αμφισβητήσει ότι έγινε κάτι στη βίβλο. Αλλά και αυτό δεν με απασχολεί, Α, αλλά με προτρέπει σε έρευνα. Αυτό καθόλου δεν ανησυχεί τον ερμηνευτή, αντίθετα τον, οδηγού, τον οδηγεί σε περαιτέρω αναζήτηση και γόνιμο διάλογο. Δηλαδή, αν πιστεύεις στο Θεό, αλλάζει η ζωή σου. Αν δεν πιστεύεις, επίσης αλλάζει. Ή γίνεται το κακό τώρα με τα τρένα που συγκρούστηκαν, γίνονται άλλα άσχημα σεισμοί και έρχονται όλοι οι άνθρωποι και τα βάζουν και με το Θεό. Γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός. Θέλει απάντηση αυτό. Η απάντηση είναι μέσα στη Γραφή. Και η απάντηση είναι Θεός θάνατον ούκ επίησε. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον θάνατο. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον θάνατο. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Μια προϋπόθεση που πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε για τα κείμενα που θέλουμε να ερμηνεύσουμε είναι ότι η Αγία Γραφή δεν είναι προϊόν ούτε ενός συγγραφέα, προσέξτε, δεν το έγραψε ένας. Τα βιβλία δεν τα έγραψε ένας. Τα γράψανε πολλοί και όσο περνούσαν τα χρόνια πρόσθεταν πράγματα. Πρόσθεταν. Ούτε ένας το έγραψε, τι λέω εδώ, ούτε μιας εποχής. Δεν είναι προϊόν γραφείου. Δεν κάθισε κάποιος και είπε τώρα θα γράψουμε ένα άρθρο, ένα βιβλίο. Δεν είναι αυτό δεν γράφτηκαν τα κείμενα από την αρχή με σκοπό να αποτελέσουν ένα ενιαίο βιβλίο. Υπήρξαν πρώτα προφορικές παραδόσεις και στη συνέχεια γραπτές που σταδιακά συμπληρώνονταν μέχρι η Εκκλησία να δημιουργήσει το λεγόμενο κανόνα της. Μέχρι η Εκκλησία να πει stop, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, κάπου στον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν είμαστε για να θεσπιστεί αυτό και να πει δεν θα προσθέσουμε ούτε θα αφαιρέσουμε βιβλία. Ούτε στην παλαιά ούτε στην καινή. Αυτό θα είναι το εγχειρίδιο σωτηρίας των ανθρώπων. Η γένεση για παράδειγμα γράφτηκε από τον Μωυσή. Γράφτηκε από τον Μωυσή και όχι μόνο. Εντάξει και από διαδόχους του. Από πνευματικά του παιδιά. Πώς να το πω έτσι. Έχουμε σίγουρα ένα τέτοιο έργο στον προφήτη Ιερεμία, και τον, και, το, και τον μαθητή του το Βαρούχ, έτσι, τι, τι διαβάζουμε εκεί, λέει ο Θεός γράψε, γράψε το έργο του διδασκάλου και τι κάνει τώρα ο Βαρούχ, γράφει το έργο του πνευματικού του πατέρα, έχει τα κείμενα, τα χειρόγραφα και έχει ευθύνη τώρα να τα δημοσιεύσει. Άρα έχουμε αυτή τη συνέχεια από τους προηγούμενους στους επόμενους. Δηλα... Ε, ή επίσης ο Ισαΐας έχει σχολή. Ο προφήτης Ισαΐας έχει σχολή. Προφητική σχολή. Δηλαδή μια θεολογική σχολή της εποχής που πάνε και γίνονται υποψήφοι διδάκτορες. Υποψήφοι προφήτες. Που εκτός από μαθήματα έχουν και μια πνευμα... ζουν σε ένα μοναστήρι σαν να λέμε αλλά οι μοναχοί εκεί έχουν και έργο ε, τέτοιο θεολογικό. Και όταν βλέπουμε ότι στο έργο του προφήτη Ισαΐα δεν είναι ενωποιημένο, είναι 66 κεφάλαια και βλέπουμε ότι είναι τριμερής η κατανομή. Δηλαδή μιλάμε για πρώτο Ισαΐα, δεύτερο Ισαΐα και τρίτο Ισαΐα. Τι είναι αυτό. Ο πρώτο Ισαΐας γράφει τα 39 πρώτα κεφάλαια, από το 40 μέχρι το 55 το γράφει ένας άλλος μαθητής του και από το 56 μέχρι το 66 το γράφει ένας άλλος μαθητής του. Κανένα πρόβλημα. Στη σχολή ήταν και αυτοί. Παιδιά του ήτανε. Μαθητές του. Προφήτες ήταν και αυτοί. Καταλάβατε τι λέω. Είναι σημαντικό να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Να το καταλάβουμε ότι τα κείμενα είχαν και μια τέτοια πορεία. Αλλά δεν μας σκανδαλίζει, πώς να το πω αυτό, γιατί η Εκκλησία υιοθέτησε τα ε, τα κείμενα αυτά. Ακόμα απαραίτητη είναι η γνώση του ιστορικού, κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου που γράφτηκαν τα κείμενα γιατί είναι πολλέ οι περιπτώσει λανθασμένη προσέγγιση του τότε με το τώρα. Μα λογαριάζει τη θέση τη γυναίκα όπω διαβάζει τότε τα κείμενα με το τώρα, τι σχέση υπάρχει. Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη. Το παιδί ήταν υποτιμημένο. Και όταν λέει ότι σκοτώθηκαν 100, είναι σαν να σκοτώθηκε κανένα. Σήμερα και ένα ζώο, αν σκοτωθεί, πεθάνει, είναι ζήτημα. Και καλά κάνουμε. Γιατί είναι μια ύπαρξη. Έτσι. Άρα, όταν πάω να κάνω μια ερμηνεία, τι πρέπει να ξέρω. Να πρέπει να ξέρω τι σημαίνει η λέξη, ας πούμε, παρθένος. Τι σημαίνει η λέξη παρθένος για την εποχή εκείνη. Ξέρετε τι μάχη γίνεται με προτεστάντες για το πώς θα ερμηνεύσουμε τη λέξη Παρθένος στον Ισαΐα, στο 7,14. Ιδού η Παρθένος 6 και τέξε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Είναι καθαρά για μας μια χριστολογική μαρτυρία, προφητεία. Μιλάει για την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού από την Παναγία. Το αμφισβητούν αυτό οι δυτικοί. Μπορώ βέβαια να τους πω αιρετικούς και να τελειώσουμε. Αυτή είναι αιρετική, κόβουμε κάθε επικοινωνία και τελείωσε. Αυτό είναι μια προσέγγιση. Έλεγε κάποιος, αν έρχεται ένας μάρτυρας του Ιαχωβά ε, στο σπίτι σου, πάρε ένα ξύλο και τον κυνήγησέ τον. Είναι μια προσέγγιση. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει να το βάλω απέναντι. Πες τα δικά σου, να πω εγώ αυτά που πιστεύω και να κάνουμε και δημόσιο διάλογο. Να καλέσουμε και κόσμο. Και εγώ να βάλω τα επιχειρήματά μου και να βάλεις και εσύ τα δικά σου. Καταλάβατε τι λέω. Εγώ νομίζω μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να κάνουμε. Είδα λοιπόν ότι η λέξη από τον Ισαΐα, η εβραϊκή λέξη, είδα δύο εβραϊκές λέξεις, τη λέξη άλμα και τη λέξη μπεθουλά. Τι σημαίνει, Σημα... αυτοί τι λένε. Λένε για την Παναγία μας ότι μπορεί να είναι παρθένος μέχρι την ώρα του το και του, μετά δεν είναι. Καταλάβατε τι λένε. Και είναι μια απλή γυναίκα. Τραγικό αυτό για μας έτσι. Εμείς έρχομαστε, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό τώρα. Πέρα από ότι δεν το αποδέχεται η εκκλησία μας και και και, πρέπει και επιστημονικά να πούμε κάποια πράγματα. Ακούστε λοιπόν και βρήκαμε. Τι, τι βγάζει η έρευνα. Ότι όταν θέλει ο, ο Ισαΐας και άλλοι, συντάκτες να μιλήσουν για την παρθενία μιας γυναίκας στο, σε όλη της ζωή χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη λέξη και αν ήθελαν να πούνε ότι μετά χάνει την παρθενία βρίσκουν άλλη λέξη άρα έρχεται να απαντήσει η επιστήμη τώρα της θεολογίας ότι η λέξη αυτή δεν χρησιμοποιείται τυχαία από τον Μωυσή αλλά χρησιμοποι... από τον Ισαΐα αλλά χρησιμοποιείται για να δηλώσει ακριβώς το αϊπάρθενο της Παναγίας αυτό είναι μια επιστημονική τοποθέτηση, η οποία σε αυτό δεν μπορεί να σου πει κάτι ο ξένος που έρχεται και κάνει δικιά του οικασία για το ζήτημα λοιπόν, τέσσερα μέρη για να κάνουμε μια ερμηνεία τέσσερα πράγματα πρέπει να κάνουμε πρώτο εντοπίζω το κείμενο, το οριοθετώ γιατί θέλω να μιλήσω θέλω να μιλήσω για τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως για τη δημιουργία την πτώση και την αναδημιουργία, <laughs> σας αρέσει το τρίπτυχο, δεν θα το έχετε ακούσει πιθανόν, θα έχετε ακούσει μόνο τη δημιουργία και την πτώση. Υπάρχει όμως και αναδημιουργία μέσα στην γέννηση. Λοιπόν, το πρώτο είναι οριοθετό το κείμενο, το δεύτερο είναι η συνάφεια του κειμένου, το τρίτο είναι ο ερμηνευτικός σχολιασμός και το τέταρτο είναι η θεολογική προσέγγιση. Εντάξει, τέσσερα μέρη που πρέπει να εφαρμόσω για να βγάλω μια καλή ερμηνεία. Το πρώτο το καταλαβαίνετε Το εξήγησα έτσι Είναι η Ο εντοπισμός του κειμένου που με ενδιαφέρει Η διήγηση που με ενδιαφέρει η, παρά, η παράγραφος που με ενδιαφέρει η, η πρόταση Λοιπόν δεύτερο η συνάφεια του κειμένου Τι σημαίνει συνάφεια Ποτέ δεν υπάρχει ένα κείμενο Μέσα στην Αγία Γραφή μόνο του Θα ψάξω να βρω Τι σχέση έχει με το προηγούμενο Και με τα επόμενα Πώς δηλαδή Δεν δε μπορώ να πάω να πάω σε όλο αυτό το βιβλίο και να δω αυτή την παράγραφο μόνη τη. Θα πάω να δω τι έλεγε πριν και θα δω και τι λέει μετά. Για να καταλάβω. Άρα αυτό λέγεται συνάφεια του κειμένου. Το τρίτο είναι ο ερμηνευτικός σχολιασμός. Τι κάνω, βρίσκω λέξεις κλειδιά. Βρίσκω λέξεις και εκφράσεις θεολογικές που πρέπει να πάω μία-μία να τις εξηγήσω τι εννοεί με αυτή την έκφραση, τι εννοεί με αυτή τη λέξη. Και όταν όλα τα κάνω, τα τρία στάδια, πάω στο τέταρτο και βγάζω τα θεολογικά μου συμπεράσματα. Αυτό είναι ο τρόπος που σαν ορθόδοξοι ερμηνευτές μπορούμε να προσεγγίσουμε τα κείμενα. Δύο παραδείγματα. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Στην πρόταση αυτή στεκόμαστε στο ρήμα μπαρά. Το βλέπετε τον μπαρά ποιο είναι. Δεν έχει άλλο. Ένα βλέπετε. Μπαρα σημαίνει ποιό. Σημαίνει δημιουργό. Και λένε κάποιοι. Ωραία. Και ποιος μας λέει εμάς ότι το μπαρά δεν, ε, δεν έχει να κάνει με άλλο πράγμα. Ο ήλιος δημιούργησε. Όχι. Γιατί το μπαρά συντάσσεται μόνο με υποκείμενο το Θεό. Όπου υπάρχει στη γραφή το μπαρά Φτιάγνεται, ε, συνδέεται με το Θεό. Τελειώνω με αυτή τη διαφάνεια η οποία λέει από τα παραπάνω αγαπητοί μου γίνεται σαφές ότι η ερμηνεία των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης είναι μια δύσκολη διαδικασία στην οποία μπαίνει κάποιος εκούσια βέβαια με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και με εργαλεία εισαγωγικά επιστημονικά. Φαίνεται μια δύσκολη διαδικασία αλλά είναι ταυτόχρονα μια απολαυστική διαδικασία. Σας δίνω μια ωραία εικόνα. Βυθίζεται μέσα στο νερό ο Δήτης και αφού φτάσει στον Πυθμένα βρίσκει το μαργαριτάρι μέσα στο κοχύλι. Και αφού ο ίδιος αυτή τη στιγμή νιώθει μια μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, ανεβαίνει και δεικνύει στους φίλους του το θησαυρό που βρήκε. Αυτό είναι το έργο των ερμηνευτών. Αυτό, αυτή χαρά ζουν οι ερμηνευτές των γραφών.